Θα περάσουμε σε ένα θέμα τώρα που νομίζω ότι απασχολεί πάρα πολύ κόσμο. Βέβαια, γιατί η υγεία σπονδυλική... μας είναι πολύ σημαντικό πράγμα. Στήλ. Τα προβλήματα που αφορούν τη σπονδυλική στήλη. Μην σε ταλαιπωρούν καθόλου. Λύση των προβλημάτων. Σε ταλαιπωρούν καθόλου. Όχι. Ακόμα. Είσαι νέα, γι' αυτό. Δεν υπάρχει όμως πάρα πολύ κόσμο. Ναι, κάποιες φορές έχω ενοχλήσεις σπονδυλική στήλη. Θα πάμε να μιλήσουμε με τον κύριο Καρνέζη Ιωάννης, ο οποίος είναι ορθοπαιδικός και διευθυντής του τμήματος σπονδυλικής στήλης στο Υγεία. Καλή σας ημέρα, κύριε Καρνέζη, και να ξεκινήσουμε. Καλή σας ημέρα. Εάν και πώς έχει βοηθήσει η σύγχρονη τεχνολογία στην εξέλιξη των επεμβάσεων στη σπονδυλική στήλη. Καλημέρα και πάλι. Από τη φύση της, η χειρουργική της σπονδυλικής στήλης περιλαμβάνει επεμβάσεις υψηλής ακρίβειας με ιδιαίτερα λεπτούς χειρισμούς. Πριν αρκετά χρόνια, η τεχνολογία μας έδωσε το ψηφιακό χειρουργικό μικροσκόπιο, κάτι που αποτέλεσε μεγάλη πρόοδο γιατί μας επιτρέπει να έχουμε την πλήρη εικόνα που χρειαζόμαστε στο χειρουργείο και κατά συνέπεια να ολοκληρώνουμε πλέον πολύ λεπτές επεμβάσεις με εξαιρετικά μεγάλη ακρίβεια. Πιο πρόσφατα, το ενδιαφέρον έχει στραφεί στο να μειώσουμε την βαρύτητα της επέμβασης και να επιτρέψουμε στον ασθενή να έχει γρήγορη αποκατάσταση μετά το χειρουργείο. Και σε αυτή τη κατεύθυνση εφαρμογή. Προς αυτή την κατεύθυνση, η εφαρμογή της σύγχρονης ρομποτικής τεχνολογίας μας έχει δώσει σαφή πλεονεκτήματα και στους τρεις τομείς που ανέφερα, αυξάνοντας δηλαδή την ακρίβεια, ελαχιστοποιώντας την επεμβατικότητα του χειρουργείου και επιταχύνοντας τη μεταχειρητική αποκατάσταση του ασθενούς. Παρέχει και πιο γρήγορη ανάρρωση σε σχέση με την παραδοσιακό. Ναι, τα κύρια πλεονεκτήματα των ρομποτικών επεμβάσεων είναι εμφανή στα πολύπλοκα χειρουργεία, όπως η σπονδυλοδεσία για προβλήματα οσφιαλγίας ή παραμορφώσεων, όπως η σκολίωση και η κύφωση. Κάτι που ίσως δεν είναι γνωστό είναι ότι η ρομποτική τεχνολογία μας υποστηρίζει σε όλα τα στάδια μιας επέμβασης της σπονδυλικής στήλης, ξεκινώντας ήδη από το στάδιο του σχεδιασμού, δηλαδή πριν καν ξεκινήσει η χειρουργική επέμβαση. Για να σας δώσω μια εικόνα, όταν προγραμματίζουμε μια ρομποτική επέμβαση, έχουμε σήμερα τη δυνατότητα να την ολοκληρώσουμε σε όλες τις λεπτομέρειες της ψηφιακά, εδώ στο γραφείο, έτσι ώστε να είμαστε πλήρως ικανοποιημένοι σε όλες τις λεπτομέρειες πριν καν μπούμε στο χειρουργείο. Μάλιστα. Ο χειρουργός αποκτά δηλαδή τη δυνατότητα να ταξιδεύει οπτικά μέσα και έξω από τη σπονδυλική στήλη ενός ασθενούς στον υπολογιστή, βλέποντας έτσι πράγματα που το ανθρώπινο μάτι δεν μπορεί κατά διάρκεια μιας τυπικής χειρουργικής επέμβασης. Μάλιστα. Στην αίθουσα του χειρουργείου, το ρομποτικό σύστημα είναι το αξιόπιστο εργαλείο που μας επιτρέπει να ολοκληρώσουμε την προγραμματισμένη επέμβαση με απόλυτη ακρίβεια και την ελάχιστη δυνατή παρέμβαση στο σώμα του ασθενούς. Κύριε Καρνέζη, σαν αποτέλεσμα έχουμε αυξημένη ασφάλεια και γρήγορη αποκατάσταση. Ωραία. Μπορούμε να περιμένουμε και κάτι άλλο πάνω σε αυτόν τον τομέα? Υπάρχουν δηλαδή έρευνες σε εξέλιξη? Η έρευνα στη θεραπεία των προβλημάτων της σπονδυλικής στήλης είναι συνεχής και εντατική εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Mm-hmm. Ένας τομέας στον οποίο είμαι σε θέση να αποκαλύψω ότι αναμένουμε σημαντικές εξελίξεις σύντομα είναι στην χειρουργική θεραπεία του δύσκολου προβλήματος της εφηβικής σκολίωσης. Χωρίς μεθόδους σπονδυλοδεσίας όμως. Δηλαδή, χωρίς όλα τα σχετικά προβλήματα που προκύπτουν από μια τόσο βαριά και μόνιμη παρέμβαση σπονδυλικής στήλης νέων ανθρώπων. Mm-hmm. Λίγη υπομονή και τα αποτελέσματα θεωρώ θα είναι πολύ εντυπωσιακά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μας ανακουφίσατε, ήδη, κύριε Καρνέζη, γιατί η σπονδυλική στήλη ξέρουμε ότι είναι και ο κορμός του ανθρώπινου σώματος και με αυτά που ακούσαμε από εσάς νομίζω ότι έχουμε καθησυχάσει όλοι. Γενικά η ρομποτική χειρουργική έχει κάνει θαύματα, έτσι, η αλήθεια είναι. Και σε άλλου τύπου χειρουργία, αρθροπλαστική, γονάτου, ισχύου, έχει κάνει πράγματι πολύ μεγάλη πρόοδο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Καρνέζη. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να είστε καλά.